Η χθεσινή μονοθεματική συνεδρίαση που αφορούσε το νερό γενικότερα, ο τίτλος της πρόσκλησης μιλούσε για συζήτηση για τη διεκδίκηση των αγκαίων έργων με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στο Δήμο Ιεράπετρα. Για να το εξειδικεύσουμε με βάση τη χθεσινή μας συνεδρίαση. Τέλειωσε αργά το βράδυ. Ακουστήκαν όλοι και με το παραπάνω. Όποιος ήθελε να μιλήσει, μίλησε και μια και δύο και τρεις φορές. Σε αυτού του είδους τις συνεδριάσεις δεν είναι τόσο εύκολο από τον πρόεδρο να κρατήσει το πρωτόκολλο και τους τύπους. Τις ισορροπίες θεωρώ ότι κατάφερα να τις κρατήσω, αλλά δεν έχει σημασία το τι έκανα εγώ. Σημασία έχει ότι έγινε μια διαδικασία, ακουστήκαν οι περισσότεροι των δημοτικών συμβούλων. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το ποιοι παραβρέθηκαν. Διότι ακούσαμε έτσι από τους επικεφαλείς των παρατάξεων να εκφράζουν έτσι κάποια δυσαρέσκεια για το ότι δεν ήρθαν κάποιοι που θα έπρεπε να ήταν χθες για να δώσουν απαντήσεις. Πιθανόν να εννοούσαν, ας πούμε, είτε βουλευτές είτε εκπρόσωποι υπηρεσιών από την αποκεντρωμένη διοίκηση ή την περιφέρεια Κρήτης υπηρεσιακά, γιατί ήταν ο κύριος Γουλιδάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Γουλιδάκης εκπροσώπησε την αντιπεριφέρεια. Ναι, στάθηκαν οι προσκλήσεις εγκαίρως, ενημερώθηκαν αυτοί που θα έπρεπε να ενημερωθούν. Ναι, το είπα και χθες, επειδή ακούστηκε, οι προσκλήσεις στάθηκαν εγκαίρως και μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων πριν στείλουμε την πρόσκληση, μίλησα προσωπικά στο τηλέφωνο με αυτούς που θα προσκαλούσαμε. Εντάξει, το ότι δεν ήρθαμε δείχνει κάτι. Κάποια ήταν λόγο και για απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν συζητάει ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, άλλος συμφωνεί, άλλος δεν συμφωνεί. Από τους βουλευτές που κληθήκανε δεν ήρθε κάποιος. Ο κύριος Πλακετάκης έστειλε επιστολή η οποία αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε εκπρόσωπος από την Εκκλησία. Υπήρχε εκπρόσωπος από την Εκκλησία, υπήρχε εκπρόσωπος από την Αντιπεριφέρεια, δεν υπήρχε κάποιος από την Περιφέρεια ή από την Αποκεντρωμένη. Από ό,τι μου είπε ο Αντιδήμαρχος, ο Αρμόδιος, ο κ. Λουτσέτης, ο Αρμόδιος από την Αντιπεριφέρεια ήθελε να έρθει, αλλά την προηγούμενη μέρα είχε έρθει στον Άγιο Νικόλαο για το ίδιο θέμα και κάποιες υποχρεώσεις δεν το επιτρέψαν να έρθει. Για τον κύριο Κρυτσοτάκη. Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και όχι κακοπροαίρετος. Υπήρχαν εκεί εκπρόσωποι από δύο το ΕΒ της Ιεράπετρας και από τον Αγροτικό Σύλλογο. Αποχωρήσανε πριν πάρουν το λόγο ο πρόεδρος του ΕΒ Ιεράπετρας και ο πρόεδρος του ΕΝΙΑΟ Αγροτικού Συλλόγου. Μίλησε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος, ο γραμματέας του ΕΒ Σχοινοκαψάλων. Εντάξει, έγινε μια συνεδρίαση που ακούστηκαν και επιστήμονες, ήταν ο κύριος Καρίδης, γνώστες του αντικειμένου γενικότερα, γεωλόγοι, ο κύριος Κυφωνίδης, μισό λεπτό γιατί... Ο κύριος Καραχάλιος που έχει διατελέσει και στη Νομαρχιακή. Τον κύριο Κυφωνίδη Συμμαχή. Τον γνώριζα. Είχε έρθει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ελασσιθή, ο κύριος Μπαρμπούνης, ο οποίος πήρε το λόγο και μίλησε. Τον κύριο Καρίδη και τον κύριο Χαραχάλιο δεν τους γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής. Οι άνθρωποι σαν επιστήμονες ήρθαν, είπαν τη γνώμη τους, ακουστήκαν όλες οι γνώμες, μιλήσαν οι επικεφαλείς, μίλησε ο Δήμαρχος, μίλησε η υπηρεσία ίδρευσης μέσω του διευθυντή της. Τοποθετήσεις ακούστηκαν αυτά έγινε, που θα έπρεπε να ακουστούν. Βεβαίως έγινε μια συζήτηση. Ευτυχώς για όλους μας δεν μείναμε στη μεμσημυρία ότι δεν έχουμε νερό και τι θα κάνουμε. Δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς που τοποθετήθηκαν είχε ουσία ο λόγος. Ακούστηκαν και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Υπήρχαν προτάσεις. Όχι μόνο για έργα. Ένα πολύ μεγάλο. Ναι, γενικότερα. Το νερό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια συνεδρίαση ενός δημοτικού συμβουλίου
Ένα δημοτικό συμβούλιο είναι για να δίνει μια κατεύθυνση, μια πολιτική γραμμή που θα πρέπει να ακολουθηθεί, ένα διεκδικητικό πλαίσιο που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει. Και σε αυτή τη γραμμή λοιπόν ήταν και η απόφασή μας, για να μην κουράζουμε τους ακροατές μας, ναι, για να μην κουράζουμε τους ακροατές μας, γιατί ξέρετε, τους ανθρώπους που μας ακούνε δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η διαδικασία ή πώς το είπε ο ένας ή πώς το είπε ο άλλος ή τι εννοούσε ή τι ήθελε να πετύχει ή αν έμεινε αυτός, αν έφυγε εκείνος. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε και πώς καταλήγουμε. Έτσι, μπράβο. Κοιτάμε την ουσία και η ουσία έχει να κάνει με τους παρόντες πάντα, αυτοί που μένουν να δώσουν τη μάχη. Αν έχουμε τη δυνατότητα να ανακοινώσω την απόφαση ουσιαστικά που έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την αξία της και αν θες συζητάμε πάνω σε αυτή, έχει ως εξής: λόγω της έντονης λειψιδρίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ιεράπατρας τα τελευταία χρόνια, το Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενο την ευθύνη του, συνεδρίασε την 19 του 2018 και αποφάσισε τη διεκδίκηση της έναρξης και ολοκλήρωσης των κατωτέρων έργων όπου υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες. Α. Προσαγωγός Διόρυγα μύθων φράγματος Μπραμιανών. Β. Φράγμα στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας. Γ. Διάφραγμα στο Μύρτο Ιεράπετρα. Επίσης, διεκδικούμε την ολοκλήρωση της μελέτης των συμπληρωματικών έργων στο φράγμα των Μπραμιανών από την περιφέρεια Κρήτης. Είναι αυτό, είναι η ευθύνη της περιφέρειας να ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη. Επίσης, αποφασίζουμε να συσταθεί επιτροπή προτάσεων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, είναι το όνομα της επιτροπής που συστήσαμε χθες, με μέλη από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τον ενιαίο αγροτικό σύλλογο και του ΣΤΟΕΡ του Δήμου, ώστε να γίνουν επισκέψεις σε αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες. Επιπλέον, η επιτροπή θα μπορεί να πραγματοποιεί συναντήσεις με τεχνοκράτες του αντικειμένου για την κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης και διεκδίκησης για το Δήμο. Αυτή είναι η απόφαση που έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε, είναι δύο σκέλη η απόφαση. Το ένα σκέλος, η διεκδίκηση των όριμων έργων, στο ένα κομμάτι η διεκδίκηση των έργων γενικότερα, γιατί τα έργα για το φράγμα είναι ακόμα στο στάδιο της μελέτης, η οποία μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι λοιπόν στο στάδιο της διεκδίκησης. Συγγνώμη, η απόφαση είναι σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι για τη διεκδίκηση γενικότερα έργων για την περιοχή που αφορούν την συλλογή και τη μεταφορά ουσιαστικά νερού. Και το άλλο σκέλος είναι η σύσταση της Επιτροπής με μέλη από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, εφόσον επιθυμούν, δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποια παράταξη μπορεί να μην θέλει να συμμετέχει σε αυτή την Επιτροπή. Με εκπρόσωπο από τον Αγροτικό Σύλλογο, είπαμε να είναι από τον ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο που εκπροσωπεί τους περισσότερους αγρότες της περιοχής της Ιεράπατρας, και μέλη από όλους τους ΤΟΕΒ, οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν καθημερινά το θέμα του νερού, εμπειρικά και μόνο αν το δούμε, οι άνθρωποι έχουν μια εξαιρετική γνώση πάνω στο αντικείμενο και πάντα έχουν κάτι να πούνε και να βοηθήσουν. Δίνοντας λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή την εξουσία, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, δίνοντας την εξουσία να πραγματοποιεί συναντήσεις, να πραγματοποιεί ημερίδες, κλειστές συναντήσεις ή συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας. Εντάξει, νομίζω ότι κατανοούμε το ρόλο που θα έχει η Επιτροπή αυτή. Το θέμα είναι ότι να μπορέσει να καταρτιστεί και μέσω της Επιτροπής και μέσω των υπηρεσιών του Δήμου ένα master plan που θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας όχι μόνο τον επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο, αλλά τα επόμενα χρόνια. Το νερό θα πρέπει να έχει, για το νερό θα πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό που να ξεπερνάει τη δεκαετία, 15 ετία, να βλέπουμε λίγο στο μέλλον. Ελπίζω ότι αυτή η Επιτροπή θα υπάρχει διάθεση να μπορέσει Έχει λοιπόν σημασία να μας πείτε αν ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση που... Ναι, ομόφωνη ήταν η απόφαση. Άρα σημαίνει ότι τουλάχιστον οι παραβρισκόμενοι, δεν ξέρω γιατί μπορεί να αποχώρησε. Δεν μπορεί να έχουμε διαφωνίες στο νερό. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν πήγε καθόλου το μυαλό μου να σου πω ότι είναι ομόφωνη. Το θεωρώ δεδομένο, για το νερό συζητάμε.
θα διαφωνήσουμε δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να διαφωνεί στον τρόπο διεκδίκησης πολλές φορές και να πεις δεν συμφωνώ, αποχωρώ κτλ. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτή την απόφαση όλοι κάνανε ένα βήμα πίσω. Άλλη μπορεί να ήταν η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η μειοψηφία να ήθελε κάτι διαφορετικό. Συγκλίναμε όλοι στην ουσία. Η ουσία είναι να διεκδικήσουμε και να προγραμματίσουμε. Αν θες, αυτή η απόφαση έχει μέσα δύο χαρακτηριστικά. Διεκδικούμε και προγραμματίζουμε. Εκεί δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ούτε σφύρες αντιπαραθέσεις, ούτε διαφωνίες για να διαφωνούμε. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που είναι πρώτων πυλών, αν όχι έχει περάσει τις πύλες το πρόβλημα της διεξιδρίας. Οφείλουμε να το δούμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο το απέδειξε αυτό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πραγματικά ήταν εκεί, ακούσανε, τοποθετηθήκαν για τη συγκεκριμένη απόφαση, υπερψηφίσανε και βγάλαμε μια απόφαση ομόφωνη που έχει και αυτό την αξία του. Εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Γνωρίζαμε, είχαμε την πληροφόρηση ότι ο Δήμαρχος ίσως σήμερα ή και τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα. Αύριο θα πάει τελικά. Ήταν να φύγει σήμερα και τροποποίησε το ταξίδι του. Αντί να φύγει σήμερα, θα φύγει αύριο, που σίγουρα θα έχουμε έτοιμη και την απόφαση, καθαρογραμμένη εννοώ, να μπορέσει ο Δήμαρχος να την έχει μαζί και εκεί που θα πάει να του δώσει μια επιπλέον δύναμη στη διεκδίκηση. Μεταξύ των συναντήσεων που θα έχει, γιατί ξέρουμε ότι θα έχει και άλλες συναντήσεις και για το ΤΕΙ τις επόμενες ημέρες, δεν ξέρω έτσι ακριβώς το πρόγραμμά του, θα είναι τώρα, εάν έχει συναντήσεις για τα του νερού, θα είναι τώρα μέλη της Επιτροπής, θα ενεργήσει δηλαδή άμεσα ή θα περιμένουμε να περάσει χρόνος? Αυτή η Επιτροπή αποφασίσαμε ότι θα συσταθεί χθες. Σήμερα δεν μπορεί να συσταθεί γιατί αντιλαμβάνεται θα πρέπει να σταλεί επιστολή στον Αγροτικό Σύλλογο, στους ΠΕΜΣΙΣ, να ορίσουν τα μέλη τους. Φαντάζομαι αυτό μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί. Κάτι για άμεσο που θα μπορούσε να γίνει, όπως ας πούμε η διάνοιξη γεωτρήσεων. Δεν ξέρω, ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν ως πιο άμεσες λύσεις. Δεν ξέρω όμως πόσο εύκολο είναι αυτό διαδικαστικά, καθώς και εκεί χρειάζονται αδειοδοτήσεις. Χρειάζεται αδειοδότηση για μια τέτοιου είδους ενέργεια από την περιφέρεια και δεν είναι μόνο η αδειοδότηση, είναι και το πού ακριβώς θα γίνει η γεώτρηση για να έχει νόημα και να μην ούτε τα χρήματά μας να πετάμε, ούτε να πηγαίνουμε και να αντλούμε από εκεί που ήδη αντλούμε με άλλη γεώτηση. Αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει δουλειά. Δεν γίνεται από τη Δευτέρα ως την Τρίτη. Θεωρώ ότι θα γίνει επικοινωνία τις επόμενες μέρες με τη Διεύθυνση Υδάτων στην Περιφέρεια για να αντιμετωπιστεί αυτό. Λοιπόν, μένουμε προς το παρόν τουλάχιστον, κύριε Νταραρά, στα αποτελέσματα της, το τι προέκυψε καταλήγοντας χθες τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την ενημέρωση και αν χρειαστεί στη διάρκεια της εκπομπής που θα ακολουθήσει και η κυρία Τσαγκαράκη, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε αν χρειαστεί και αν κρίνουμε ότι η παρέμβασή σας είναι αναγκαία.